έχουμε λοιπόν σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε στο Lamia Now τη Θέκλα Πετρίδου. Ψυχολόγο, συγγραφέας, YouTuber. Θα μου επιτρέψεις, Θέκλα, να πω ότι πέρα από όλα αυτά τα πολύ σημαντικά, είσαι η φίλη ή κολλητή που όλοι θα θέλαμε να έχουμε στη ζωή μας. Και για το χαρακτήρα και για όλη αυτή τη ζωντάνια και τη χαρά που εκπέμπεις, αλλά και γιατί μας ρίχνεις φως στα άδυτα της ψυχής μας, χωρίς να χρειάζεται να ξαπλώσουμε στην τυπική καρέκλα της ψυχανάλυσης, ακόμη και την ώρα που οδηγείς, αυτά τα οδηγητικά vlog που εγώ υπεραγαπώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας καταρχάς. Λίλιαν, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στο Lamia Now. Και ευχαριστώ και για τα πολύ καλά σου λόγια. Εντάξει, τα ακούω λίγο σαν ξένα, επειδή εγώ βλέπω τον εαυτό μου από μια άλλη εσωτερική οπτική, αλλά είναι ευχάριστη εικόνα, ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι η εικόνα που έχουμε όλοι όσοι σε ακολουθούμε. Και οι πολύ περισσότεροι που θα σε ακολουθούν σιγά σιγά, γιατί δεν είμαστε στα καλά μας Θέκλα και χρειαζόμαστε μια Θέκλα στη ζωή μας. Α, δεν είμαστε στα καλά μας. Είμαστε. Η αλήθεια είναι ότι μετά την πανδημία, θυμάμαι που λέγαμε όταν ξεκίνησε η πανδημία ότι είναι μια ευκαιρία ίσως να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και όλο αυτό θα μας κάνει πιο δυνατούς. Όμως οι έρευνες που μετά δημοσιεύθηκαν από ειδικούς, αλλά και αυτό που ζούμε όλοι τριγύρω μας, έτσι, στις γειτονιές μας, στις πόλεις μας, στις χώρες μας, είναι τελικά περισσότεροι άνθρωποι που έχουν κλειστεί στον εαυτό τους, περισσότερη νευρικότητα στους ανθρώπους, περισσότερο άγχος και αγωνία, για να μην φτάσω και στην εγκληματικότητα που δυστυχώς όλο ένα και ανεβάζει τον πήχη. Γιατί δεν είμαστε στα καλά μας. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια δύσκολη διετία και ας ελπίσουμε ότι θα έχει ένα τέλος αυτή η ιστορία. Δεν ήταν μόνο η πανδημία, ήταν και διάφορες άλλες καταστάσεις. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι είχαμε μια πολύ άσχημη συνθήκη και με την πολύ ψηλή ζεστή και με τις πυρκαγιές. Δηλαδή, να είμαστε έτσι και λίγο κατανοητικοί προς εαυτούς και αλλήλους. Περνάμε δύσκολα. Και περνάμε δύσκολα επί μακρόν. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι και δεν είχαμε τα εφόδια για να αντιμετωπίσουμε μια συνεχόμενη αρνητική κοινωνική, οικονομική, φυσική συνθήκη. Είχαμε πει στην αρχή της πανδημίας, αυτό είναι αλήθεια, ότι λίγο κλείσιμο για λίγο καιρό, να κλειστούμε λίγο στο σπίτι, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να κάνουμε μια ανασκόπηση, μια ενδοσκόπηση κτλ. Αυτό νομίζω ότι ειδικά στην αρχή είχε ευεργετήσει πολλούς από εμάς. Όμως το συνεχιζόμενο και το διαρκές δεν βοηθάει και πολύ και όσοι από εμάς είχαμε θέματα αδούλευτα από το παρελθόν, είχαμε καταστάσεις που έχριζαν προσοχής, αλλά δεν τις είχαμε προσέξει. Όσο συνεχίζεται αυτή η ιστορία, θα έχουμε θέματα και έχουμε θέματα. Τώρα, όσον αφορά στην αύξηση της εγκληματικότητας, την άνοδο της εγκληματικότητας, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο αυτό, λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών συνθήκων και λόγω του γεγονότος ότι πολλά ζευγάρια τα οποία πριν από το κλείσιμο στο σπίτι και πριν από τα lockdowns και πριν από τις ιδιαίτερες οικονομικές, φυσικές και κοινωνικές συνθήκες είχαν θέματα αλλά τα απέφευγαν να τα επιλύσουν γιατί δεν βρίσκονταν και πολύ συχνά μαζί. Τώρα το πολύ μαζί δυστυχώς σκοτώνει κυριολεκτικά. Mm-hmm. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φταίει η πανδημία για τις γυναικοκτονίες και τους φόνους, αλλά είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη η οποία έχει φέρει στην επιφάνεια τις παθογένειες, οι οποίες και μας έχουν εκπλήξει, κακώς μας έχουν εκπλήξει, γιατί έπρεπε να τα περιμέναμε. Υπήρχαν επιπτώσεις και στην προσωπική ζωή του καθενός, ό,τι συνέβαινε μέσα στο μυαλό του καθενός μας, υπήρχε και συνολική επίπτωση μέσα στην οικογένεια, στις σχέσεις της οικογένειας, με τον εγκλεισμό. Πολλές οικογένειες έχουν ανακαλύψει και έχουν δώσει για πρώτη φορά ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι συνήθως ο ένας από τους δύο γονείς δεν είναι και ιδιαίτερα γονεϊκός προς τα παιδιά.
Μέσα από την δουλειά μου έχω συναντήσει αρκετά ζευγάρια με παιδιά στην εφηβεία και στην πρώτη νεότητα που έχουν θέματα γιατί λόγω εγκλεισμού ήταν και οι δύο γονείς στο σπίτι, οπότε όταν έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις για τα παιδιά ήταν και οι δύο γονείς παρόντες και τα παιδιά έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο ένας από τους δύο γονείς μπορεί να είναι ίσως και ανοριμότερος των ιδίων των παιδιών. Δηλαδή όσες και όσοι κάναμε, παρουσιάζαμε το έτερο νήμιση τον πατέρα ή τη μητέρα των παιδιών ως κάποιον πολύ σπουδαίος τύπος αυτός ο μπαμπάς, λείπει πολλές ώρες, δεν το βλέπετε πολύ, αλλά είναι πολύ σπουδαίος και παίρνουν μαζί τις αποφάσεις ή πολύ σπουδαία η μαμά, δεν ασχολείται και ιδιαίτερα μαζί σας, αλλά είναι σπουδαία. Τώρα αναγκαστικά δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρώπους οι οποίοι αποκαλύπτονται λόγω της αναγκαστικής συμβίωσης. Οπότε, ξέρω αν κάνει νόημα αυτό που λέω. Όποια προβλήματα, ναι, κατάλαβα, όποια προβλήματα υπήρχαν, φάνηκαν, γιατί έφυγε όλο το υπόλοιπο, έφυγε η δουλειά. Από τη μέση έφυγε η απουσία, το να γυρίζουμε και να είμαστε μόνο μία-δύο ώρες μαζί. Οπότε έχουμε κρατήσει και δυνάμεις για τον άλλον. Ενώ όταν όλοι μαζί εγκλωβίζονται σε ένα σπίτι, είναι κάτι σαν το Big Brother, φαντάζομαι. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι που ναι, μπαίνουν στα reality δείχνουν έναν εαυτό παρατραβηγμένο. Φαντάζομαι ότι δεν είναι έτσι στην πραγματική ζωή έξω. Αλλά ο εγκλεισμός σίγουρα επιτείνει την ψυχολογία τους, τα ελαττώματα του καθενός. Όχι, είναι και παρόν κάποιος, γιατί πολλές μανάδες, για παράδειγμα, κάλυπταν τον απόντα πατέρα, παρουσιάζοντας τον ως ένα εξαιρετικό πατέρα, ο οποίος είναι πολύ πολύ άσχολος, δεν τον βλέπετε, δεν έρχεται σε άμεση επαφή μαζί σας, αλλά το βράδυ εμείς συζητάμε για σας και έχει και συμβάλλει στην διαπαιδαγώγησή σας. Όταν αυτός ο πατέρας έχει μείνει στο σπίτι λόγω lockdown και τα παιδιά τον ζουν, μπορεί να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ένας ακόμα πιο ανώριμος και από τέτοια τα παιδιά. Και γιατί από την άλλη για τις μαμάδες, όπου δεν χρειάζονταν πλέον η γιαγιά, η θεία, η γκουβερνάντα και έπρεπε όλοι μαζί να συμβιώσουν πλέον σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Ή ξαναγνωρίστηκαν κάποιοι μεταξύ τους ή γνωρίστηκαν για πρώτη φορά. Φαντάζομαι ότι κάποιοι θα είχαν και έτσι έκπληξη ότι αυτή είναι τελικά η οικογένειά μου, αυτός είναι ο σύντροφός μου. Τα παιδιά αυτοί είναι οι γονείς μου. Ναι, είναι αστείο, αλλά είναι και θλιβερό κάποιες φορές το γεγονός ότι ζούμε τη ζωή μας χωρίς να τη ζούμε ουσιαστικά. Και με δικαιολογία πολλές φορές την εργασία ή και πρόσχημα την εργασιομανία αποφεύγουμε να βιώνουμε τις στενές μας σχέσεις στο έπακρο και νομίζω καλό έκαναν κάτι τέτοιες συνθήκες γιατί έγιναν και κάποια ξεκαθαρίσματα. Ναι. Κάποιοι οριότατοι χωρισμοί, κάποια διαζύγια, κάποια όρια που έχουν μπει σε παιδιά, σε γονείς, καλό κάνουν, κακό δεν κάνουν. Εγώ εξακολουθώ να είμαι υπέρ του new normal, της νέας κανονικότητας που έχει επιφέρει Σωστά. η πανδημία. Οπότε μπορούμε να το δούμε και σαν ευκαιρία. Δηλαδή, η πανδημία, ο εγκλεισμός και όλα αυτά που ζούμε τα δυσάρεστα, είχαν και κάποια, μπορούμε να βρούμε και θετικά σημεία σε αυτό. Κάποιοι άνθρωποι ξαναφτιάξαν τη ζωή τους, κάποιοι επαναπροσδιορίσαν τον εαυτό τους, τις ανάγκες τους. Κάποιοι σταμάτησαν, έβαλαν φρένο σε όλη αυτή την κουραστική ζωή που ζούμε, που τρέχουμε και δεν αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς νιώθουμε, αν πραγματικά μας αρέσει να είμαστε με αυτόν τον σύντροφο, σε αυτό το σπίτι, σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Η εργασιομανία είναι μία διαφυγή από την πραγματικότητα. Η κατάσταση της πανδημίας και του lockdown μας εξανάγκασε να αφήσουμε για λίγο την εργασιομανία μας αναγκαστικά, εφόσον δεν μπορούσαμε να πάμε στη δουλειά, και να ξανασυναντηθούμε και να συνειδητοποιήσουμε πού ζούμε. Αυτό μπορεί να ήταν εξαιρετικά θετικό ακόμη και για τους ανθρώπους που ανακάλυψαν ότι δεν τους αρέσει εκεί που ζουν ή ότι τελείωσε αυτό το κεφάλαιο, γιατί μπορεί εμείς να θέλουμε να ζήσουμε σε μια συνθήκη, ο άλλος να μην θέλει. Και όταν υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί μέσα σε ένα σπίτι, κάποιοι τρόποι λειτουργίας που ένας είναι συνεχώς στο σπίτι και ο άλλος λείπει από το σπίτι, κάποια ζευγάρια που φεύγουν επιμέλως να συναντιούνται, κάποιες μανάδες που αναλαμβάνουν εξού την διαπαιδαγωγή των παιδιών και κάποιοι πατεράδες ακόμη μπορεί να το κάνουν αυτό,
Όλα αυτά τα σχήματα δουλεύουν εφόσον συνεχίζουν να είναι στον ίδιο ρυθμό. Αν αλλάξει ο ρυθμός από ένα εξωτερικό παράγοντα, από μια εξωτερική συνθήκη, όπως η πανδημία καλή ώρα, τότε μπορεί να μην μπορεί να λειτουργήσει πλέον αυτό το σχήμα και να πρέπει να αλλάξει μορφή. Η αλλαγή όμως δεν είναι απαραίτητος κάτι κακό. Η αλλαγή ως επιτοπλίστων φέρνει πρόοδο και εξέλιξη. Ακόμη και αν είναι δύσκολη. Ακόμη και αν είναι δύσκολη. Φοβόμαστε οι άνθρωποι να αλλάξουμε πράγματα, φοβόμαστε να σπάσουμε τις λειτουργικούς δεσμούς, τις λειτουργικές σχέσεις, φοβόμαστε να αφήσουμε πίσω μας το οικείο και αυτό που ξέρουμε. Στην πραγματικότητα όμως, εάν αναγκαστούμε να αλλάξουμε πράγματα, ακόμη και από απόφαση άλλων ανθρώπων, θα δούμε ότι η αλλαγή μόνο όφελος μπορεί να φέρει και πρόοδο. Το έλεγε και ο Ηράκλειτος, τα πάντα ρί. Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση να αλλάζουμε, να εξελισσόμαστε, να ρέουμε. Η στατικότητα δεν βοηθάει και δεν ωφελεί ποτέ κανένα. Εάν δύο άνθρωποι που είναι σε ένα ζευγάρι έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα να αλλάζουν μαζί ή να αλλάζουν παράλληλα, πολύ ωραία. Τα πάντα ρί, τα πάντα αλλάζουν, η σχέση τους αλλάζει αλλά δεν τελειώνει. Αν δεν μπορούν δύο άνθρωποι να αλλάξουν μαζί, αναπόφευκτα θα αλλάξει και η σχέση τους. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητος κακό. Τώρα με πας και κατευθείαν στο καινούριο σου βιβλίο. Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος. Που όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε εν τέλει μετά τον πρώτο καιρό που όλα είναι ιδανικά, που όλοι δείχνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, που είναι οι ορμόνες, η χημεία και όλα αυτά που παίζουν πάρα πολύ ρόλο. Όταν ησυχάσουν όμως τα πράγματα, αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε, είναι τελικά αυτό έρωτας? Ή μήπως είναι συνήθεια? Ή μήπως είναι φόβος για το πιο κάτω, ο φόβος της μοναξιάς ή ο φόβος ότι εγώ δεν αξίζω κάτι καλύτερο από αυτό που έχω. Πώς θα βγάλουμε άκρη με όλα αυτά? Λίλια, έχεις διαβάσει το βιβλίο σου? Ναι, ναι. Το έχεις διαβάσει το βιβλίο. Άρα... Άρα ξέρω και πρέπει να μάθουν και οι άλλοι. Ο έρωτας είναι κάτι το φυσικό και αφύσικο ταυτόχρονα. Δηλαδή, είναι μόνο φυσικό να νιώθουμε ερωτική έλξη για έναν άνθρωπο, να το σκεφτόμαστε, να θέλουμε να βρεθούμε, να συνευρεθούμε με αυτό το πρόσωπο. Είναι κάτι φυσικό, η φύση το προκαλεί αυτό το πράγμα, να φέρνει τους ανθρώπους ερωτικά κοντά. Και είναι αφύσικο, αλλά μπορούμε να το επιτύχουμε, αυτή η έλξη να παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, είτε από τους 3 μήνες ή τους 9 μήνες που συνήθως λένε οι βιολόγοι, οι επιστήμονες, ότι διαρκεί. Για να είναι έρωτας κάτι και να μην είναι συνήθεια, να μην είναι συμβιβασμός, να μην είναι κάτι που κάνουμε για την κοινωνία, ναι, για να είναι έρωτας, το βασικό κριτήριο είναι να υπάρχει επιθυμία. Η επιθυμία να είμαι με τον άλλον άνθρωπο, η επιθυμία να συνδεθώ με έναν άλλον άνθρωπο, με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, η επιθυμία να θέλω να βρεθώ, να συνευρεθώ και να απολαμβάνω την παρέα, την επαφή και τη σύνδεση με τον άλλον άνθρωπο, ως επιτοπλίστων δηλαδή, γιατί ακόμη και στα εξαιρετικά ερωτευμένα ζευγάρια δεν λείπουν και δεν πάρουν να υπάρχουν τα ερωτικά καυγαδάκια, οι παρεξηγήσεις κτλ. Για να μπορέσει ένα ζευγάρι να διατηρήσει αυτή την έλξη και αυτή την ικανοποίηση που προκύπτει από από τη σύνδεση των δύο ανθρώπων και αυτή την επιθυμία, μπορεί να, για να το κάνει, πρέπει να βρει επιφυλακή σε όλη τη διάρκεια της γνωριμίας, ούτως ώστε όταν προκύπτουν διαφορές, όταν προκύπτουν απογοητεύσεις, όταν προκύπτουν διαφωνίες, να επιλύονται on the spot, να επιλύονται επί τόπου. Και όσο πιο καλλιεργημένοι πνευματικά είναι δύο άνθρωποι και όσο μεγαλύτερη αυτογνωσία έχουν, τόσο πιο πιθανό είναι όταν γνωρίσουν έναν νέο άνθρωπο να προχωρήσουν στο να συνδεθούν ερωτικά με έναν άνθρωπο με τον οποίο να ταιριάζουν, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν, και αυτό που είπαμε προηγουμένως, το να αλλάζουν μαζί προς την ίδια κατεύθυνση, να εξελίσσονται μαζί. Είναι αφύσικο δύο άνθρωποι να παραμένουν ερωτευμένοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορούμε όμως να το καταφέρουμε με συνεχή επαγρύπνηση και πνευματικότητα. Κυρίως οι άνθρωποι για τις σχέσεις τους, τι είναι αυτό που τους προβληματίζει περισσότερο?
Δηλαδή, η ερώτηση που έχεις δεχτεί περισσότερες φορές, σε όλα αυτά τα γράμματα που σου στέλνουν, τα μηνύματα, τι είναι αυτό που βασανίζει τελικά τους ανθρώπους? Υπάρχουν δύο βασικά ερωτήματα. Το ένα είναι πότε θα βρω την αγάπη, ναι. Γιατί πολλοί άνθρωποι γύρω μας είναι ασυντρόφευτοι, νιώθουν, βιώνουν ερωτική μοναξιά ή ακόμη και ερωτική ερημιά. Το πρώτο βασικό ερώτημα. Και το δεύτερο βασικό ερώτημα είναι πώς μπορώ να έχω μια σχέση που να κρατήσει και να με ικανοποιεί και να την επιθυμώ και πώς μπορεί να πάει η σχέση μου καλά. Και πώς μπορώ να σιγουρευτώ ότι δεν θα με πατήσει ο σύντροφός μου, ότι δεν θα πατήσω εγώ τον σύντροφό μου κλπ. Απασχολεί πολύ το θέμα της απιστίας. Άρα είναι το θέμα της πώς μπορώ να έχω την αγάπη που επιθυμώ και το δεύτερο είναι πώς μπορώ να διαφυλάξω τη σχέση που διέχω. Και υπάρχει και το τρίτο, πώς μπορώ να χωρίσω. Γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν να χωρίσουν, αλλά δεν τους το επιτρέπει η κοινωνία και το περιβάλλον τους να το κάνουν. Οι δυσκολίες. Όπως έγραφε σε μια ατάκα του βιβλίου, ότι με όλο αυτό που στον έρωτα δεν εμπλέκονται μόνο δύο, δυστυχώς, εμπλέκονται πρότυπα, κοινωνία, γονείς, κοινωνικό περιβάλλον, φίλοι, γνωστοί, ένας ολόκληρος κύκλος που εν τέλει μας ζαλίζουν τον έρωτα. Ναι, μπορεί να μας το ζαλίσουν τον έρωτα και μπορεί να μας το φάνε κιόλας τον έρωτα και μπορεί να μας το διαλύσουν κιόλας τον έρωτα και όντως χρειάζεται να είμαστε σε επιφυλακή να προστατεύουμε τον έρωτά μας και από τρίτα πρόσωπα. Από πρόσωπα τα οποία για δικούς τους καθαρά συμφεροντολογικούς λόγους δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτή τη νέα ένωση. Είτε αυτή είναι επεμβατική γονείς, επεμβατικά πεθερικά, είτε είναι ενήλικα παιδιά του ζευγαριού, γιατί εντάξει, ζούμε σε μια μοντέρνα σύγχρονη εποχή όπου δεν μιλάμε μόνο για ένα γάμο ή μόνο για μία σχέση, μιλάμε για σχέσεις οι οποίες έρχονται σε όλο το lifespan, σε όλο το διάστημα της ζωής μας, οπότε μπορεί να γνωρίζεις έναν άνδρα τώρα ο οποίος να είναι, ξέρω εγώ, 45 ετών και να έχει ένα παιδί που να είναι 25 ετών, τι λέω, 15 ετών, ας μην πω 25, γιατί τώρα έχουν ανέβει ηλικίες. Η μία γυναίκα, ξέρω εγώ, να είναι 40 ετών και να φτιάχνει μια καινούργια σχέση και να έχει ήδη ένα παιδί που να βρίσκεται στην εφηβεία. Δηλαδή και τα παιδιά μας μπαίνουν μετά μέσα στο χορό και χρειάζεται να είμαστε σε επαγρύπνηση, ούτως ώστε να κρατάμε υγιή όρια σε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνδεόμαστε. Δηλαδή να βάζουμε τη γυναίκα μας στη θέση που της αρμόζει, τον άνδρα μας στη θέση που του αρμόζει, το παιδί μας στη θέση που του αρμόζει, τη μητέρα μας στη θέση που της αρμόζει, τον πατέρα μας στη θέση που του αρμόζει, τους φίλους μας στις θέσεις που αρμόζουν και ούτω καθεξής. Γιατί συνήθως υπάρχει ένα enmeshment, λέγεται στα αγγλικά. Υπάρχει μπέρδεμα ρόλων και σχέσεων. Ειδικά στην ελληνική κοινωνία, που όλοι θεωρούμε ότι είμαστε κατάλληλοι για να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε, ναι. Όλοι ξέρουν καλύτερα από εμάς κτλ. Κλείνοντας, Θέκλα, εφόσον σε ρώτησα στην αρχή γιατί δεν είμαστε καλά, και μιας και είσαι ο πιο θετικός άνθρωπος που μπορεί να σκεφτώ ψάχνοντας ανάμεσα σε χιλιάδες ονόματα, τι θα μας συμβούλευες? Αυτή είναι εκπληκτική. Θα σε διακόψω, ναι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτόν τον εφημισμό, για αυτό το κομπλιμά που μου κάνεις. Και θέλω να σου πω ότι προσπαθούσα όλη μου τη ζωή, πολύ συνειδητά, ειδικά στην εφηβεία μου, να γίνω θετικός και αισιόδοξος άνθρωπος και αν τα έχω καταφέρει, χαίρομαι. Νομίζω πως ναι, και εγώ το ίδιο. Γι' αυτό νομίζω ότι έχω βρει τον καταλληλότερο άνθρωπο ως θετικό άνθρωπο. Πες μας λοιπόν μία συμβουλή, μία μόνο. Τι να κάνουμε για να γίνουμε καλά? Δηλαδή το βασικό ποιο είναι? Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι που μας ακούν? Να γίνουμε φίλοι με τον εαυτό μας, να φουγκραστούμε την καρδιά μας, την ψυχή μας, να ακούσουμε τι λέει το σώμα μας, τι λένε τα συναισθήματα μας, να ασχοληθούμε με εμάς. Ας αφήσουμε τι κάνουν οι άλλοι, ας αφήσουμε τα κουτσομπολιά, ας αφήσουμε τα κοινωνικά σχόλια, ας αφήσουμε την ενασχόληση με άλλους ανθρώπους και ας ασχοληθούμε ουσιαστικά με εμάς. Ας ενσκύψουμε στον εαυτό μας και στη ψυχή μας και ας προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να είμαστε καλύτερα. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε και με τη βοήθεια της φιλοσοφίας, της πνευματικότητας. Έχεις αναφέρει το κανάλι μου στο YouTube, να το αναφέρω και εγώ. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να ακούσει κάποια ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, γιατί για τέτοια βίντεο ανεβάζω καθημερινά στο διαδίκτυο, στο YouTube, μπορεί να ψάξει
με το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου στο YouTube να βρει το κανάλι μου και να βρει τέτοια βίντεο που οπωσδήποτε ανεβάζουν και άλλοι συναδελφοί ψυχολόγοι παρόμοια βίντεο. Μπορούν να δούμε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, μπορεί να διαβάσουμε βιβλία ψυχολογίας και αυτοβοήθειας. Αν έχουμε την οικονομική άνεση να κάνουμε ψυχαθεραπεία, αν δεν έχουμε την οικονομική άνεση για να κάνουμε ψυχοθεραπεία, μπορούμε να ψάξουμε στο Δήμο μας, στον νομό μας, στην περιοχή μας, να βρούμε δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Ας δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να του κάνουμε ένα σπα ψυχής. Ας κάνουμε ένα σπα ψυχής. Ας δώσουμε αυτή την πολυτέλεια στον εαυτό μας να ασχοληθούμε με τα συναισθήματα μας. Γιατί όταν δεν είμαστε καλά, σημαίνει ότι έχουμε αρνητικά συναισθήματα. Τα αρνητικά συναισθήματα είναι καμπανάκια που θέλουν να μας επιστήσουν την προσοχή ώστε να ασχοληθούμε με την ψυχή μας. Άμα ασχοληθούμε ουσιαστικά με την ψυχή μας, τότε αναπόφευκτα θα νιώσουμε καλύτερα. Σταματάμε λοιπόν να ασχολιόμαστε με τους άλλους και ασχολιόμαστε με τον εαυτό μας. Το αξίζουμε εξάλλου να ασχοληθούμε περισσότερο με τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί όταν είμαστε εμείς καλά, θα είμαστε καλά και με τους γύρω μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Θέκλα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Φιλιά πολλά στην Κύπρο. Γεια χαρά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια.